Στις πιο όμορφες στιγμές, νέες μητέρες, αντί να ενισχύονται οικονομικά από το κράτος, αντιμετωπίζουν εμπόδια που σκιάζουν την ευτυχία της οικογένειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το επίδομα το κετού, το οποίο απορρίφθηκε σε πολλές περιπτώσεις στο Ηράκλειο, σύμφωνα με καταγγελίες που δέχτηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Στέλιος Βοριάς. Παρότι έχουν πάνω από 200 ένσημα, χαρακτηριστικό παράδειγμα μία μητέρα εργαζόμενη με 240 ένσημα, αλλά επειδή λέει, ακούστε, είναι σε διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ήταν στο τάξη, ήταν εποχική εργαζόμενη και μετά πήγε στο εμπόριο, δηλαδή ή κατεάμ, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και ο ΕΦΚΑ είναι ένας εδώ και 7,5 χρόνια, τις απορρίπτουν το επίδομα το κετού. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσουν, βρίσκουν χίλιες δικαιολογίες για να τα κόψουν από ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν μπορεί να νομοθετείς επίδομα γένας και να βρίσκεις μετά τρόπους για ελάχιστα χρήματα που χρωστάει ή για ελάχιστα ένσημα που δεν έχει να κόβεις τι, το επίδομα που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Όπως υποστηρίζει ο κ. Βοριάς, το επίδομα δεν καταβάλλεται σε γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 200 ένσημα σε διαφορετικούς φορείς ασφάλισης, ενώ στην περίπτωση που μητέρες έχουν οφειλές προς το δημόσιο, ακόμη και για λίγα λεπτά του ευρώ, βρίσκονται στην ίδια δυσάρεστη θέση. Ακόμη η νέα αγρότησα η οποία γέννησε για χρέη παρακαλώ 27 λεπτά, ούτε καν ένα ευρώ, κλείνει το σύστημα, δεν μπορεί να το δώσει το επίδομα το κετού. Να αρθούν οι αδικίες για τις μητέρες που δεν δικαιούνται το επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ, λόγω του ότι εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης. Δυστυχώς, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εποχικές εργαζόμενες γυναίκες που γεννάνε, δεν δικαιούνται το επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ επειδή δεν έχουν συνεχής εργασιακή σχέση και συγκεκριμένα επειδή έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σίγουρα είναι μια μεγάλη αδικία. Έρχεται δηλαδή τιμωρητικά και τους λέει από τη στιγμή που δεν παίρνεις το επίδομα το κετού, ο ΑΕΔ δεν μπορεί να σε χρηματοδοτήσει για τους 9 μήνες συνάδεια κύσεως. Ο κύριος Βοριάς ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πραγματική ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων με τη θέσπιση επιδομάτων μητρότητας άνευ χρονικών και αριθμητικών προϋποθέσεων, ενώ παράλληλα να μεριμνήσει ώστε τα επιδόματα μητρότητας να είναι ακατάσχετα, ώστε να μην αποκλείονται από αυτά μητέρες με οφειλές προς το δημόσιο. Έχω περίπτωση και με ένα ένσημα. Και με ένα ένσημα. Να μειωθούν τα ένσημα, να μην γίνεται σε καμιά περίπτωση, να μην κατάσχεται αυτό το επιδόμα το κετού. Έλεος κύριοι της πολιτικής κοινής, συνέλθετε γιατί η Ελλάδα χάνεται και εσείς σφυρίζετε κλέφτικα. Παράλληλα, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ζητά από την κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για την πρόβλεψη σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαιρέτως μισολογικής ή εργασιακής κατηγορίας, η λήψη επιδόματος γάμου και τέκνων. Το άλλο εξωφρενικό που γίνεται, ότι στα νέα ζευγάρια του στενού ιδιωτικού τομέα δεν τους καταβάλλονται καν το επίδομα γάμου ή το επίδομα τέκνων. Σχετικό ψήφισμα κατέθεσε ο κ. Βοριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές περιπτώσεις στο Ηράκλειο, διεκδικώντας λύσεις στο κοινωνικό αυτό ζήτημα, με φόντο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, αλλά και τη γενικότερη ακρίβεια που οδηγεί σε αδιέξοδο αρκετές οικογένειες. Σαν αντιπεριφερειάρχης θέλω να κάνω μια παρέμβαση προς τα αρμόδια υπουργεία. Αν χρειαστεί η περιφέρεια, κάνει και στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Με σκοπό να έρθουν όλες αυτές οι αδικίες.